Το ποσό των 72 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ότι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, προκειμένου η χώρα να ξεπεράσει τις συνέπειες της πρόσφατης αιματηρής σύγκρουσης. Ο Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη, Νέβεν Μιμίτσα, εξήγησε το στόχο της χρηματοδότησης. Αυτή η επιπλέον βοήθεια περιλαμβάνει 10 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και έχουμε απολύτως δεσμευτεί ότι θα ανταποκριθούμε στις σημαντικές προκλήσεις που έρχονται. Η πρόεδρος Σάμπα Πάντσα από την πλευρά της δηλώνει ικανοποιημένη, αλλά υπενθύμησε ότι υπάρχει πολλή δουλειά πέρα από την άμεση ανθρωπιστική καταστροφή. Έχουμε αντιμετωπίσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση την έκτακτη ανθρωπιστική κρίση. Είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα από την έκτακτη ανθρωπιστική κρίση και να πάμε πραγματικά στην ανάκαμψη του πληθυσμού. Έχουμε πολλούς εσωτερικούς πρόσφυγες, πολλούς εκτοπισμένους σε γειτονικές χώρες. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι στο έλεος της κρίσης από το 2013 και οι οικονομικές και κοινωνικές δομές του κράτους έχουν πλήρως καταστραφεί.